Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα αποχαιρετά με μεγάλη περηφάνεια και σεβασμό έναν από του τελευταίου τη δρακογενειά των αλήγηστων τη ταξική πάλη, τον παλέμα μακρονησιώτη, σύντροφο Λάζαρο Κυρίτσι, που έφυγε πλήρη ημερών, αφήνοντα πλούσια παρακαταθήκη. Είναι δύσκολο να αποτυπώσει κανεί μέσα σε λίγε αράδε τη ζωή ενό ανθρώπου που ταυτίζεται και αποτυπώνει έναν αγώνα αγωνία φτώχεια, αγώνες, εξορίες, βάσανα. Ενό κομμουνιστή που ποτέ δεν λύγησε, ποτέ δεν πρόδωσε τις αρχές του και τα πιστεύω του. Ο σύντροφος Λάζαρος γεννιέται το 1920 στη Χαραυγή Πογωνίου Ιωαννίνων. Τελειώνει εκεί το Δημοτικό Σχολείο. Γυμνάσιο πηγαίνει στην Πογονιανή. Ήταν από τους πιο καλούς μαθητές, αλλά είχε κόντρα με το γιο του γυμνασιάρχη, όπως έλεγε, για το ποιο θα τελειώσει το σχολείο με μεγαλύτερο βαθμό. Ο ένας είχε στις πλάτες του τη φτώχεια και το πείσμα και ο άλλος το ότι ήταν ο γιος του γυμνασιάρχη. Όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν μια αδικία που όμως δεν έδωσε σημασία ποτέ. Είχε χαράξει το δικό του στόχο. Έτσι και όταν ακόμα η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα για να βοηθήσει τον πατέρα που είχε ανοίξει μπακάλικο του Χαροκόπου, αυτό συνεχίζει πάση θυσία το γυμνάσιο. Δεν εγκατελείπει το όνειρό του. Είναι μόλι 14 χρονών, όταν επιλέγει να μείνει στην Αθήνα και να μην γυρίσει στο χωριό, δουλεύοντα μαζί με τον αδερφό του σε ένα γαλακτοπολείο για να τελειώσει το σχολείο. Κι ας ήταν υποχρεωμένο να σηκώνεται το βράδυ από του πάγκου που κοιμόταν στο υπόγειο του μαγαζιού και να κουνάει το γάλα για να μην κόψει. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Συχνά έλεγε: Δεν είχα παιδική ηλικία να παίξω κι εγώ με το τόπι σε ένα οικόπεδο όπω τα άλλα παιδιά. Επέζησα όμως. Επέστρεψε στην Πογωνιανή, όπου τέλειωσε την Πέμπτη Γυμνασίου, για να αποφυτίσει τελικά από το Γυμνάσιο Παραμυθιά στη Θεσπρωτεία, το οποίο διέθετε οικοτροφείο, με μηνιαία έξοδα 325 δραχμέ που πλήρωνε ο αδερφό του που δούλευε. Εκεί γνωρίζει τη συντροφικότητα, την ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη, ενώ έρχεται σε επαφή με τι μαρξιστικέ ιδέε χάρη σε έναν καθηγητή του που ήταν κομμουνιστή και δίδασκε και Μάρξ. Το 1938 επιστρέφει στην Αθήνα για να βρει εκ νέου δουλειά και να μπει στο πανεπιστήμιο. Έδωσε εξετάσεις στη νομική και πέρασε. Ταυτόχρονα δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο, μετά σε εστιατόριο, κάνει τα πρώτα του βήματα στο συνδικαλισμό. Έρχεται σε επαφή με το Σωματείο Επισητισμού για τις Συνθήκες δουλειά και τα μεροκάματα. Στο δεύτερο έτος τη φοιτησή του, κηρύχθηκε ο πόλεμος και το 1940 γύρισε στο χωριό γιατί δεν μπορούσε να ζήσει από τα συσίτια που έδινε στους φοιτητέ. Εκεί πήρε και το βάπτισμα στο ΕΑΜ. Στις αρχές του 1943 το ανατίθεται η αποστολή να δημιουργήσει ομάδα του ΕΑΜ στην περιοχή. Από υπεύθυνο πολιτικού μετά έγινε και έφεδρος του ΕΛΑΣ. Στι αρχέ του 1944 κατατάσσεται στον τακτικό ΕΛΑΣ με την ειδικότητα του Ολμιστή. Παίρνει μέρο στη μάχη τη Χρυσοράχη, μια σημαντική εκαθαριστική επιχείρηση κατά των Γερμανών, όπου οι Γερμανοί χάνουν 35 άτομα ενώ ο Ελάς κανέναν. Στα τέλη του Δεκέμβρη του 1944, συμμετέχει στη σύγκρουση του Ελάς με τον Έδε, όπου ο δεύτερο προσπάθησε να εισβάλει σε περιοχή ελέγχου του Ελάς. Το 1945 μετά τη Συμφωνία τη Βάρκιζα. Ο σύντροφο Λάζαρο κατατάσσεται για να υπηρετήσει τη θητεία του στον Εθνικό Στρατό, στα Έμπαιδα, στην περιοχή τη Νέα Καλκιδόνα. Γνωρίζεται με άλλα οργανωμένα μέλη του κόμματο, οι οποίοι συγκροτούν ομάδα και διαμαρτύρονται για τη διάδοση τη φασιστική εφημερίδα Ελληνικό Αίμα μέσα στο στρατόπεδο. Παρά τι υποσχέσει τη διοίκηση, η διακίνηση συνεχίστηκε με την καθοδήγηση των χιτών, αλλά και με την ανοχή των υπόλοιπων αξιωματικών του στρατοπέδου. Έτσι οι κομμουνιστές φαντάροι απαντούν με τη διακίνηση του ριζοσπάστη μέσα στο στρατόπεδο. Ενέργεια που βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση από τους φαντάρους του στρατοπέδου. Ακολούθησαν αντίπεινα. Τον συνέλαβαν μαζί με άλλους δύο και τον απομόνωσαν στο στάβλο αλόγων. Από τότε αρχίζουν τα καψόνια και οι διώξει. Ο σύντροφο Λάζαρο μεταφέρεται μαζί με 11 ακόμα στρατιώτε στο Χαϊδάρι, στο κελί 15, κελί μελοθανάτων επιγερμανική κατοχή. Η τύχη είναι γεμάτη με σημειώματα αλήγηστων των κομμουνιστών και αγωνιστών που ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το εκταλιστικό απόσπασμα. Είναι το δικό του Ευαγγέλιο. Περνά από στρατοδικείο, δικάζεται έξι μήνες φυλάκιση. Μεταφέρεται στα υπόγεια κρατητήρια της ΕΣΑ στον Πειραιά υπό τις εντολές του γνωστού βασανιστή Λοχαγού Κιζίκη. Η ζωή γίνεται κόλαση. Στη συνέχεια μεταφέρεται κρατούμενος στο 300 τάγμα του Αγίου Παντελεήμονα και τότε του ζητούν να συμμετέχει σε εκτελεστικό απόσπασμα στο Χαϊδάρι. Ο σύντροφο Λάζαρο αρνείται, δηλώνοντα σαφώ: Δεν θα σήκουν ποτέ όπλο απέναντι στου συντρόφου μου. Αυτή η αλήγηστη και περήφανη στάση του είναι και το εισιτήριο για τη μεταφορά του στο κολαστήριο τη Μακρονίσου. Στον τόπο όπου χιλιάδε κομμουνιστέ και άλλοι αγωνιστέ γνώρισαν την επιστημονικά οργανωμένη βία τη αστική τάξη με ένα και μοναδικό σκοπό: Να υποταχτούν να δηλώσουν μετάνοια, να αποκηρύξουν το ΚΚΕ και τις ιδέες τους. Στο δεύτερο τάγμα έμεινε δύο μήνες και κατόπιν όλοι όσοι δεν έκαναν δήλωση μεταφέρθηκε στο πρώτο τάγμα, στο τάγμα των αμετανόητων ή το κόκκινο τάγμα. Όπως συχνά έλεγε, εκεί βρήκα το τραπέζι στρωμένο. Βρήκε την ιδιαίτερη συντροφικότητα και αλληλεγγύη που υπήρχε ανάμεσα στους φαντάρους που τους κράτησε όρθιους στο καθημερινό μαρτύριο κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να βγάζουν πέτρες και να τις κουβαλούν μέχρι το μουράγιο για να φτιαχτεί μια προβλήτα, να έρχεται το καράβι να αράζει, να φέρνει το νερό που δεν υπήρχε σε όλο το νησί. Εκεί μέσα βρήκε την καλύτερη έκφραση της μεθοδικότητας της κομματικής οργάνωσης, που παρόλα τα εμπόδια κατάφερνε να διαδίδει καθημερινά δελτίο τύπου και πληροφορίες. Κάποιες φορές διακινούσαν ακόμα και τον παράνομο ρίζο στα τέλη του 1947, οι επιθέσει των αλφαμητών κατά των κρατουμένων στρατιωτών πυκνώνουν. Όσο οξύνεται η ταξική πάλη, η συγκρότηση και οι νίκε του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα, πράγμα που εξαγριώνει του υπηρέτε του αστικού κράτου, ορκισμένου αντικομουνιστέ. Πολλοί από αυτού είχαν ταχθεί στην υπηρεσία των Γερμανών κατακτητών και τη ελληνική κατοχική κυβέρνηση, άλλοι είχαν προπηρεσία ω και κουκουλοφόροι καταδότε των λαϊκών αγωνιστών. Ο σύντροφο Λάζαρος Κυρίτσης μέσα στο κολαστήριο τη Μακρονίσου, ζει τη μεγάλη σφαγή τη 1η Μάρτη του 1948, τη μαζική δολοφονία πάνω από, 300, από 350 αόπλων στρατιωτών του πρώτου τάγματο. Ένα έγκλημα που το ελληνικό αστικό κράτο κρατά για δεκαετίε ω ευθαφσάκη στο μυστικό, αφού ακόμα και σήμερα δεν επιτρέπει καμία πρόσβαση στα αρχεία του στρατού. Δεν ξεχνά ποτέ. Σ' όλη του τη ζωή, να αφηγείται στι νεότερες γενιές τη φρίκη και τη μεθόδευση αυτού του εγκλήματος. Η πολύτιμη, συγκλονιστική, αδιάψευτη προσωπική του μαρτυρία γίνεται ορμή αποκάλυψη για το πόσο την μπορούν να γίνουν οι αντίπαλοι του εργατικού και λαϊκού κινήματος, οι διώκτε των κομμουνιστικών ιδεών. Για μήνε ολόκληρου μετά τη σφαγή, ο σύντροφο Λάζαρο, όπω και χιλιάδε άλλοι κομμουνιστέ και άλλοι αγωνιστέ που επιβίωσαν από αυτή τη φρικαλαιότητα συνεχίζουν να βιώνουν τα μαρτυρικά βασανιστήρια. Καταφέρνουν όμως να βγουν ζωντανοί από αυτό το κολαστήριο κερδίζοντας επάξια τον τιμητικό τίτλο «Αλήγιστη». Το 1949 μεταφέρεται από τη Μακρόνησο για να δουλέψει στην κατασκευή του δρόμου Μουζάκη Καρδίτσα από όπου παίρνει το 1950 το πολιτηριό του από το στρατό. Επιστρέφει στην Αθήνα, Βρίσκει ένα μικρό σπίτι στα όρια του ζωγράφου με το γουδί και διαμένει. Συνεχίζει να δουλεύει για να ολοκληρώσει τι σπουδέ του. Παράλληλα, συνδέεται με τον παράνομο μηχανισμό του κόμματο και εκπαιδεύεται στη στοιχειοθεσία. Αξιοποιείται στο παράνομο τυπογραφείο. Μετά την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, υλοποιώντα την κομματική απόφαση να προπαγανδιστεί η εκτέλεσή του, αναρτά μαζί με άλλου συντρόφου φωτεινό πανό στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη με σύνθημα ο Μπελογιάννη ζει. Τον ίδιο χρόνο ολοκληρώνει τις σπουδέ του και παίρνει το πτυχίο του στη νομική. Μετά τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων, εντάσσεται στην ΕΔΑ και από το 1964 είναι επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξη στο Δήμο Ζωγράφου. Χρέωση που είχε από το κόμμα και μετά τη μεταπολίτευση. Αξιοποιείται από το κόμμα ω υποψήφιο βουλευτή με τα ψηφοδέλτια τη ΕΔΑ και μετά τη μεταπολίτευση με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Στη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας συλλαμβάνεται για την αντιδικτατορική του δράση και καταδικάζεται σε ποινή φυλάκιση 18 χρόνων, από, το, από τα οποία εκτείει τα έξι. Του αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματο, την οποία επανακτά το 1974. Όλα τα επόμενα χρόνια, ο σύντροφο Λάζαρος πρωτοστατεί στην ίδρυση, λειτουργία και δράση της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονίσου, Πεκάμ, όπω την ξέρουμε, και τη δημιουργία του μουσείου τη. Παραμένει μπροστάρης στον αγώνα να διατηρηθεί η Μακρόνισσο ω τόπο ιστορική μνήμη και να απαλλαγεί από του καταπατητέ τη, να ανοίξουν τα αρχεία του στρατού και να φανεί η ιστορική αλήθεια για τη σφαγή τη Μακρονήσου. Κυρίω όμω, παραμένει μπροστάρης στον αγώνα για τη διάδοση τη ιστορική αλήθεια στη νέα γενιά. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Αποχαιρετά τον σύντροφο Λάζαρο Κυρίτσι. Αποχαιρετά τον οργανωτή του ΕΑΜ, τον μαχητή του Ελάς, τον αλήγιστο κρατούμενο του κολαστηρίου τη Μακρονίσου και της Χούντα, τον οργανωμένο κομμουνιστή στον παράνομο μηχανισμό του κόμματο, τον συνδικαλιστή δικηγόρο, τον μπροστάρι στου αγώνε των συνταξιούχων, τον για πολλά χρόνια αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΠΕΚΑΜ και ενεργό μέλο τη ΠΕΑΕΑ ΔΣΟΕ αποχαιρετά έναν ακόμα ξεχωριστό μεταξύ τόσων που συνέβαλαν για να γραφούν οι ιστορικέ σελίδε απαράμιλου ηρωισμού και αντοχής του λαϊκού κινήματος σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Αποχαιρετά τον σταθερό και αταλάντευτο κομμουνιστή που πορεύτηκε πάντα με σημαία το δίκαιο του λαού, τα υψηλά ιδανικά τη πάλι για την κατάρριξη τη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Υπήρξε ο ίδιο μια διαρκή επιβεβαίωση τη δύναμη των ιδεών του ΚΚΕ που κάνει τον εργαζόμενο άνθρωπο ήρωα, πρωταγωνιστή τη Ιστορία. Αυτή τη δύναμη που γέννησε, γεννά και θα γεννά σε μαζική κλίμακα. Παρά τα πισωγυρίσματα τη Ιστορία, τα εκατομμύρια των αγωνιστών, χωρί τίποτα να μπορεί να ανακόψει αυτή την πορεία για να ανθρωπέψει ο άνθρωπο. Αποτελεί παράδειγμα προσφορά και αφοσίωση για τι νεότερε γενιέ θα είναι πάντα μαζί μας στους αγώνες που ακολουθούν. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Λάζαρη. Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στις κόρες του Αγλαία και Λεμονιά, στα εγγόνια, του οικείους και τους φίλους του.